Έρευνα διεξάγεται και για την αναρωτική άδεια που ζήτησε και πήρε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου να συναντήσουμε την Αναστασία Αργυριάδου που θα μας ενημερώσει. Αναστασία. Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τους οικείους του, βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και για την εξέλιξη εθνικής τραγωδίας, αλλά και για τη λανθασμένη, από ό,τι υποδείχθηκε, κίνησή του να ζητήσει την αρρωτική άδεια λίγες μόνο ώρες μετά τη σιδηροδρομική σύγκρουση. Και μάλιστα, όταν οι επιχειρήσεις των περισβεστών και των δρόμων της ΕΜΑΤ ήταν ακόμη σε εξέλιξη και ακόμη δεν είχαν καταφέρει να διασώσουν τους επιβάτες και να βγάλουν τα συντρίμμια τα θύματα. Βρίσκεται εκτός Βόλου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν βρίσκεται στο σπίτι ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του. Περιμένει από την ακρίτρια να τον καλέσει. Εμένει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή στο μηνιαίο φύλλο παρουσιών για την βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου είχε τρεις σταθμάρχες. Τώρα μένει να δούμε αν αυτές οι βάρδιες αλλάζουν. Γιατί έχει εκδοθεί αυτό το μηνιαίο φύλλο παρουσιών τέλη Ιανουαρίου και ισχύει για όλο το Φεβρουάριο. Να θυμίσουμε ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Θάνο Πλεύρη για την αναρωτική άδεια που δόθηκε από τον γιατρό, τον νευροχειρουργό εδώ του Αχιλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, και τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μέχρι αύριο.